Ποια είναι τα συστατικά μιας αυθεντικής κυπριακής μπύρας? Η παράδοσή της. Η αφοσίωση στην ίδια συνταγή. Η αξεπέραστη γεύση της. Το πάθος για το άρωμά της. Η διεθνής καταξίωσή της. Η προσφορά της στην Κύπρο. Η υπερηφάνεια για την ταυτότητα και την καταγωγή της. Που το γράφει και στο όνομά της. Μπύρα και ο. Έτσι φτιάχνεται η αγαπημένη μπύρα της Κύπρου. Ο Σελίν τελεί το φάουλ για την ανόρθωση ψάχνοντας τον Καλτσά. Κεφαλιά του Μικέλ Κονσάλεθ. Υπόδειξη offside. Χωρίς μην ακόμα το βλέπουμε για την προηγούμενη φάση. Φαίνεται ότι είναι καλυμμένος ο Καλτσάς. Ναι. Βλέπουμε ότι κίνδυνος. Εδώ η κάθετη είναι καλή για τον Τέτε. Ο Τέτε από πλάγια, Παπαδόπουλος σε κόρνερ. Παίζει μπάλα, είναι ΑΕΚ που στο 16 κάνει. Εκτέλεσε απευθείας όντως το δοκάρι και έξω. Εδώ η ΑΕΚ τώρα φεύγει μπροστά, ο Παπαδόπουλος σήκωσε το χέρι. Εάν έκανε χέρι, ο κανονισμός λέει ότι πρέπει εκτός περιοχής να θεωρηθεί ως ποδοσφαιριστής. Ως τέτοιος θα κριθεί. Για να δούμε. Ο Παπαδόπουλος λέει στο στήθος, θα δούμε και το replay. Ο παίκτης πάντως της ΑΕΚ σε πρώτο χρόνο. Ο Γιάννη, που ήταν Γιάννο με κεφάλι. Ναι. Να, εδώ φαίνεται ότι είναι λίγο πιο πίσω. Όχι, καμία σχέση. Έχει παίκτης εδώ πλάγια. Όχι, καμία είναι ο παίκτης, δεν υπήρχε ο καμία σχέση. Ο δεν υπήρχε. Καμία σχέση. Με βάση την γραμμή. Καμία σχέση. Να τα αφήσουμε να τρέξει, να δούμε αν μπορούμε μα να ξεκαθαρίσουμε φαίνεται, και δεν φαίνεται και βοητός εδώ, αν έδωσε τώρα μέσω offside, δεν ξέρουμε. Εδώ φαίνεται δεν χέρι, μένα. Γιατί ήταν ανοιχτή πολύ. Προχείς και εδώ ξανά η φάση, για να δούμε από εδώ. Για από εδώ φαίνεται καλύτερα, μπράβο. Χέρι καθαρά. Όχι, όχι, χέρι. Ήταν, για από εδώ. Όχι, εδώ, όπως έδειξε πριν, ήταν χέρι, καθαρά. Νομίζω είναι στήθος, μιλέν. Δύσκολη φάση γιατί είχε κάνει κίνηση με το χέρι ο, ναι. ο Παπαδόπουλος. Προσωπική ταπεινή άποψη είναι ότι χτύπησε στο στήθος του. Βάζει πάνω του, ότι ο διαιτητής. Ναι. Να παρακαλέσω το σκηνοθέτη μας, αν μπορούμε και από άλλη κάμερα, αν έχουμε καλύτερο πλάνο, για να μπορούμε να έχουμε εικόνα. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση. Με μια επαφή που είχε ο Σάστρε με τον Ράγιος. Νομίζω ότι έπεσε μάλλον εύκολα και ήταν και εκτός περιοχής. Η κάθετη είναι εξαιρετική για τον Γιάννου στην εξωτερική των δικτύων. Ο Ρουβέν Ράγιος στο κόρνερ. Στο πρώτο δοκάρι με γροθιές. Το βολέ. Απίθανο γκολ για την ανόρθωση. Πραγματικά φοβερό. Από τον Καλτσά. Ένας κεραυνός έφυγε από το πόδι του στο 34. Η μπάλα σφινώθηκε στο παραθυράκι της εστίας του Τόνιο. Ένα καταπληκτικό γκολ. Ένας κεραυνός από τα πόδια του Ελλαδίτη. 0-1 στο 34. Λέγαμε για τη δυναμική της ανόρθωσης στα στημένα. Βεβαίως εδώ ήταν με ένα βολέ εκτός περιοχής. Αλλά πραγματικά ένα φανταστικό γκολ. Απίστευτο γκολ από τον Καλτσά. Ο Καλτσάς δεύτερο φετινό γκολ και πρώτο μετά από 2,5 μήνες. Αλλά καταπληκτικό. Ξανά παίρνει πάρα πολύ ψωση μπάλα. Κατάλληλο timing και κατάλληλη δύναμη. Και η μπάλα στη γωνία ασύλληπτο πραγματικά. Ένα ξερό βολέ. Από εδώ θα φανεί καλύτερα. Καταπληκτικό γκολ από τον Καλτσά και 0-1. Στον Νησίφορο Σταύρου. Θα πω ένα περιστατικό πρώτα, το οποίο αξίζει μεγάλη αναφορά. Δεύτερο των καθυστερήσεων. Καλή εκτέλεση. Η κεφαλιά, η μπάλα έσκασε εκεί, ζητούν χέρι της ΑΕΚ. Εδώ η τελευταία φάση που ζήτησαν χέρι. Να δούμε και από εδώ. Δεν μου φάνηκε εκεί τώρα, δεν ξέρω, νομίζω στο πόδι του Βίργκοτς. Ο Σωτηρίου ήταν κοντά, λέει όχι. Βγήκε και πάσα ο Τέτε τώρα. Παπαδόπουλος, ενώ φωνάζουν για γύρισμα προς τα πίσω. Να δούμε εδώ, Νησίφορα, και να σας ακούσουμε ξανά την φάση.
Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να θεωρηθεί πάσα αυτό προς τα πίσω. Νομίζω ότι ήταν γύρισμα προς τα πίσω, ασχέτως αν δεν βρήκε γεμάτα την μπάλα ο Γαλίτσιος. Ανάσα αυτόν η μπάλα. Ο Κριασβίλη. Νέο σουτ. Απίστευτο γκολ και αυτό για την ανόρθωση. Το πρώτο εφετινό του ο Κριασβίλη. Ο Τορνίκη ο Κριασβίλη με ένα φατσαριστό σουτ από πολύ πλάγια θέση στέλνει την μπάλα στο παραθυράκι της εστίας του Τόνιο. Και αυτό όπως και εκείνος ο 34 ασύλληπτα. Υπέροχο το γκολ από τον Τορνίκη ο Κριασβίλη, ο οποίος στην προηγούμενη αγωνιστική είχε σπάσει τα δοκάρια κόντρα στον Εθνικό Άχνας. Σήμερα η μπάλα του έκανε το χατήρι και πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ, ένα εκπληκτικό γκολ, διπλασιάζοντας τα γκολ της ανόρθωσης και δίνοντας της πλέον για τα καλά τον πρώτο λόγο για την νίκη. Ξανά από ποια θέση αρχικά έκανε το σουτ. Ο Κριασβίλη ξανακέρδισε και με αυτό το φοβερό φαλτσαριστό σουτ στο παραθυράκι της εστίας του Τόνιο. 0-2 και από άλλη κάμερα το φοβερό τελείωμα του Κριασβίλη. Μιλένκο. Και δύο γκολ φοβερά, ένα πιο όμορφο από τον άλλο. Εδώ είναι πραγματικά ατομικά φοβερό γκολ, πήρε μπάλα. Εδώ προηγούμενη φάση. Ένα καλό σουτ. Το fair play πήγαν να αντιγράψουν από τον πάγκο. Εδώ κάθε την παλιά. Ο Γιάννη θα προλάβει το γύρισμα, ο Τρισκόφσκι δεν μπορεί, ο Τολμές θα κάνει επιθετικό φάουλ στη συνέχεια. Εδώ γίνεται το κλέψιμο όμως από τον Τρουγιόλ στον Κριασβίλη. Κράτησε την μπάλα, τον κλείνει ο Σελήν όμως. Πάσα είναι καλή για τον Τολμές. Το σουτ του Τολμές σε κόρνερ θα διώξει ο Παπαδόπουλος. Στον Γιάννου. Σέντρα στην περιοχή. Πτώση. Του Τρισκόφσκι το παιχνίδι συνεχίζεται. Να δούμε και από εδώ. Είχαν μια επαφή παίκτες, αλλά... Τους πρόκειται από πίσω. Εδώ ο Μαρκάσα από... Ακρινή απόσταση δοκίμασε το σούτ, μάζεψε ο Τόνιο. Ξεκίνημα μια από τις δύο αίτητες ομάδες στο πρωτάθλημα. Κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι από τον Αρτηματά. Τολμές. Για τον Τέτα και πάλι στην φάση ο Τρισκόφσκι, 2-1. Μειώνει στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων η ΑΕΚ με τον Ιβάν Τρισκόφσκι. Να φτάνει τα 11 γκολ και να δίνει ένα φιλί ζωή στην ΑΕΚ δύο λεπτά πριν το τελικό σφύριγμα. Εντέκατο γκολ για τον Ιβάν Τρισκόφσκι. Στην προσπάθεια που ξαναβλέπουμε, γύρισε ωραία το σώμα, από κοντά έπιασε το βολέ και νίκησε τον Παπαδόπουλο, μειώνοντας σε 2-1. Ποια είναι τα συστατικά μιας αυθεντικής κυπριακής μπύρας? Η παράδοσή της. Η αφοσίωση στην ίδια συνταγή. Η αξεπέραστη γεύση της. Το πάθος για το άρωμά της. Η διεθνής καταξίωσή της. Η προσφορά της στην Κύπρο. Η υπερηφάνεια για την ταυτότητα και την καταγωγή της. Που το γράφει και στο όνομά της. Μπύρα και ό. Έτσι φτιάχνεται η αγαπημένη μπύρα της Κύπρου.